Άσε μας αγάπη μου, τώρα θα κερδίζαμε ένα χιλιάρικο. Καλησπέρα κύριοι, καλησπέρα, τι κάνουμε, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι αν θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με ευκολία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Έτσι και χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν την εκπομπή. Παράλληλα, παίρνετε μια δωρεάν μετοχή αξίας έως και $700. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν περνάτε καλά στα βίντεο μου και σας έχουν βοηθήσει, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε ένα like ή ιδανικά και τα δύο. Πραγματικά βοηθάει σημαντικά να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε μου νέο βίντεο εδώ στους FG's. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε ολόκληρο το κανάλι δεν πρέπει να θεωρηθούν επενδυτική συμβουλή, επενδυτική σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Να πω λίγο τα νέα. Λοιπόν, οργισμένη αντίδραση, παιδιά, από Biden κατά Space ειδικού συμβούλου, ειδικού εισαγγελέα, του Robert Hur, τέλος πάντων, ο οποίος σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη υποστήριξε πως ο πρόεδρος δυσκολευόταν να θυμηθεί βασικά γεγονότα, όπως ακόμα και το θάνατο του γιού του, λέει. Αργότερα, βέβαια, με βάση τον Bloomberg, μπέρδεψε, λέει, τους ηγέτες του Μεξικού με τις Αιγύπτου. Τέλος πάντων, εντάξει. Η αγορά των ΗΠΑ, λέει, είδε μεγάλη άνοδο στις τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες και οδήγησαν στην ουσία τον S&P πάνω από τις 5.000 μονάδες, με την ελπίδα για μειώσεις επιτοκίων, καθώς και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των εταιρεών. Οι επενδυτές υποδέχτηκαν τα σταθερά τελευταία νούμερα του πληθωρισμού με μεγάλη αισιοδοξία. Παρά το γεγονός των υπεραγορασμένων στα επίπεδα τιμών, η αγορά παραμένει αισιόδοξη για την αντοχή της και τις πρακτικές που θα ακολουθήσει η Fed. Τα κέρδη των εταιρεών έχουν υπερβεί αυτά των εκτιμήσεων μέχρι στιγμής και γενικά η αγορά είναι αισιόδοξη, με κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τις αποτιμήσεις, ότι είναι σχετικά σε υπεραγορασμένα επίπεδα, και τους τεχνικούς δείκτες, καλή ώρα, κάτι RSI που έχουν τρυπήσει τα βάνια και τα συναφή. Στην πρώτη του συνέντευξη, λοιπόν, που έδωσε σε δυτικό μέσο από το Φεβρουάριο του 2022 και παραχώρησε την Τετάρτη στον Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστή των Fox News, ο Πούτιν είπε πως δεν έχουν ακόμα επιτύχει τους στόχους τους, πως είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις εφόσον η κυβέρνηση της Αμερικής σταματήσει να προμηθεύει με εξοπλισμό τους Ουκρανούς. Ωστόσο, η ηγεσία των ΗΠΑ έχει απορρίψει αυτές τις προτάσεις, καθώς οδεύουμε πλέον στο κλείσιμο διετίας από την έναρξη του πολέμου. Αναφέρθηκαν ακόμα και στην ανταλλαγή φυλακισμένων ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον και αντίστοιχα κάποιου Ρώσου, ο οποίος είναι φυλακισμένος στην Γερμανία. Μέσα σε ένα κλίμα απογοήτευσης, αφού πρόσφατα στην Αμερική, πάντα μιλάμε, απορρίφθηκε το νομοσχέδιο που είχαμε συζητήσει τις προάλλες, το οποίο περιείχε χρηματοδότηση ύψους άνω των 60 δις, το οποίο προοριζόταν για την Ουκρανία, με τον Biden να κατηγορεί στην ουσία τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ως υπεύθυνους για το συγκεκριμένο ναυάγιο συμφωνίας. Πάμε και στο αγαπημένο μου θεματάκι για την ημέρα. Κινέζοι επενδυτές, λέει, και δανειστές έχουν ξεκινήσει να πουλάνε παγκοσμίως real estate εν ώψη της κρίσης που περνάει η χώρα τους, δίνοντας προτεραιότητα στη ρευστότητα. Η τάση αυτή, λέει, ξεκίνησε από μια παγκόσμια σχετική μείωση στο ενδιαφέρον για το real estate λόγω του αυξανόμενου κόστους δανεισμού και των ανησυχιών σε σχέση με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους του εκάστοτε που έχει. Καθώς συνεχίζεται η εκαθάριση στην Κίνα, προβληματικές επενδυτικές ξεφορτώνουν ακόμα και σε εκπτώσεις περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Μιλάμε, λοιπόν, για περιοχές όπως είναι και το Λονδίνο και η Αυστραλία, για χώρες βασικά όπως είναι και το Λονδίνο και η Αυστραλία, οδηγώντας σε μια αλλαγή στρατηγικής από συνεχείς αγορές σε συνεχείς πωλήσεις. Αυτά, λοιπόν, και για το real estate. Άντε να δούμε, κύριοι. Άντε να δούμε. Τέλος πάντων. Όποιος έπαιξε σήμερα αφήρμε ένιωσε τον πόνο που του λέω. Διότι η μετοχή, να ξέρετε, στην αρχή άνοιξε κοντά στο 0. Όχι, συγγνώμη, στο μείον 4-5% να το δείξω κιόλας αυτό. Βεβαίνοντας έτσι ότι δεν υπάρχει, παιδιά, καμία στρατηγική που να σε γλιτώσει από κάτι το απροσδόκητο. Όπως ήταν αυτό της αφήρμη, η οποία αφήρμη χθες έκανε ένα μείον 18%, αν θυμάμαι καλά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εδώ πέρα βλέπουμε τις AFRM, εδώ πέρα το διάγραμμα. Το τραγικότερο των διαγραμμάτων, θα έλεγα, που έχω δει τελευταία. Πραγματικά έκανε μείον 15% κάποια στιγμή. Έκανε συν κάποια στιγμή. Πήγε θετική. Έχανα και από τα δύο όψεων $300 κάποια στιγμή. Ό,τι να είναι, έκλεισα τελικά με λίγο θετικό, ελάχιστα $55. Γιατί τρόμαξα, λέω, θα πάει κι άλλο κάτω. Θα μπορούσα να το κλείσω τελικά και παραπάνω. Μετά γύρισε κάπως το χαρτί. Ό,τι να είναι. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί έπεσε η αφήρμ. Έβγαλε μείον 0,54 κέρδη αναμετοχή έναντι μείον 0,73. Άρα καλύτερα από το αναμενόμενο. 591 εκατομμύρια τζίρο έναντι 519, πάλι καλύτερα από το αναμενόμενο. Αν θέλετε, λοιπόν, να ξεκινήσετε να επενδύετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω της Freedom24, η οποία προσφέρει μια σημαντικά ελκυστική επιλογή για φέτος. Επιτόκιο 8,76% για τοποθέτηση των χρημάτων μας για ένα χρόνο. Απλά, λοιπόν, κλείνουμε τα χρήματά μας και εξασφαλίζουμε την απόδοσή μας για το 2024. Και όσον αφορά τη διαδικασία, αυτή είναι εξαιρετικά απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή. Πάμε περιοχή μελών, επιλέγουμε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων και επιλέγουμε το προϊόν που μας ταιριάζει. Και αυτό
Αυτό ήταν. Με αυτές τις απλές κινήσεις έχουμε εξασφαλίσει απόδοση έως και 8,76% για το 2024. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τα λέμε. Τα φιλιά μου, αδέρφια. Τα φιλιά μου.